είσαι άνω των 60 ετών και ανεμβολίαστος, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και αν δεν έχεις πάει να κάνεις την πρώτη δόση μέχρι 14 Ιανουαρίου, θα πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα πρόστιμο. Mm. Καλησπέρα Πανοτζήφα, καλησπέρα Σταυλαλούρου. Να καλησπερίσουμε και τη Χαρά τη Λεμονή. Καλησπέρα Χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους άνω και στους κάτω των 60. Έτσι, πάμε να δούμε φτάσαμε. Γιατί εδώ πέρα έχει γίνει χαμός. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έβγαλε τις ανακοινώσεις του, υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω 60 ετών. Και πάμε να ακούσουμε και πρόστιμο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα και η μετάλλαξη όμικρον αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα και φαίνεται να έχουμε και άλλες ραγδαίες εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά θα δώσουμε βήμα στους φίλους τηλεθεατές για να ακούσουμε την άποψή σας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά την πανδημία. Η νέα μετάλλαξη όμικρον μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή, γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας ευνηδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ και οι γιορτές που πλησιάζουν με το κλίμα τους στα οικογενειακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Για τη μετάλλαξη όμικρον θα ξέρουμε περισσότερα σε 2 εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει με άλλα λόγια να κερδίσουμε χρόνο. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ένα lockdown, το οποίο κάποιοι προεξαφλούν, χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χερεκακία τους. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα μιλήσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Υγείας να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πολιτική μας, τουλάχιστον ως προς τους εμβολιασμούς τον τελευταίο μήνα, φαίνεται να αποδίδει. Ήδη 3 στους 4 Έλληνες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες τα συνολικά ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Πάμε με άλλα λόγια καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όχι όσο θέλουμε. Γιατί ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδικοι θάνατοι. Και σκεφτείτε ότι στην Πορτογαλία, όπου οι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό της τάξης του 98%, αν δεν κάνω λάθος, άμα δείτε τα δεδομένα, οι κατηλημμένες μεθ και οι απώλειες είναι ελάχιστες. Αντίθετα, στην Ελλάδα, και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει, το ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες κινείται ακόμα στο 83%. Συνεπώς, αυτοί οι πολίτες πρέπει πρώτοι να προστατευθούν, καθώς συχνά είναι και εκείνοι οι οποίοι αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας δυστυχώς ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους, εμποδίζοντας όμως και την νοσηλεία άλλων σοβαρών ασθενειών. Οι ειδικοί εξάλλου εκτιμούν ότι η σημασία του εμβολίου ενός 70-άρη ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων από πλευράς δημόσιας υγείας. Στην προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο
και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι ωστόσο βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Αυτά λοιπόν είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 100 ευρώ πρόστιμο σε όσους είναι άνω των 60 ετών και ανεμβολίαστοι. Έτσι. Το μήνα, το μήνα. Το μήνα. Δηλαδή, αν είναι ζευγάρι, άνω των 60 ετών ανεμβολίες, θα πληρώνουν 200 ευρώ πρόστιμο στην εφορία. Για παράδειγμα, αν παίρνει κάποιος σύνταξη 550 ευρώ ή 600 ευρώ και είναι ένα ζευγάρι που δεν παίρνει γυναίκα σύνταξη και γύρω στο 600 με 700 ευρώ, θα τους μένουν μια σύνταξη που ούτε να φάνε θα μπορούν. Τα φάρμακά τους και με το ζόρι. Θέλουμε να ακούσουμε τους φίλους τηλεθεατές. Αν συμφωνείτε σε αυτόν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60 ετών και στο πρόστιμο των 100 ευρώ το μήνα. Να δώσουμε τα τηλέφωνα στους φίλους τηλεθεατές, θα ανοίξουμε τις γραμμές, να ακούσουμε αν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Ξαλέμε, μέχρι πότε έχουν όριο να κάνουν την πρώτη δόση? Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου είναι, Φίλιππε, η πρώτη 2022, δόση. Η πρώτη δόση. Εάν ακριβώς δεν έχετε κάνει την πρώτη δόση μέχρι τις 16 πρώτου, έτσι, αυτομάτως θα αρχίζει να βεβαιώνεται πρόστιμο στην εφορία. Κατευθείαν πάει μέσω της ΑΕΔΕ, επιτόπου το πρόστιμο, ούτε χρειάζεται να σου κοινοποιηθεί χαρτάκι ούτε τίποτα. Έχει πάει το πρόστιμο στην εφορία και ξεκινάει να τρέχει. Δεν το κάνεις τον πρώτο μήνα, 200 το δεύτερο, 300 τον τρίτο, 400 τον τέταρτο. Και πάει λέγοντας. Λεφτά να έχεις για να δίνεις μόνο. Ξαναλέμε, είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ναι, Και υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο διχασμός. Έτσι. Υπάρχουν πολίτες που λένε καλά έκανε ο Μητσοτάκης και υπάρχουν πολίτες που λένε αν είναι δυνατόν.